Α, τον ακούσουμε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά όλους τους ξένους ηγέτες, αξιωματούχους, εκπροσώπους κυβερνήσεων που βρίσκονται σήμερα εδώ. Και ασφαλώς να ευχαριστήσω θερμά την κοινοπραξία ΤΑΠ για την άρτια οργάνωση της σημερινής εκδήλωσης. Η έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του διααδριατικού αγωγού φυσικού αερίου, του ΤΑΠ, λαμβάνει χώρα σε μια χρονική στιγμή ιδιαίτερα κομβική για την ελληνική οικονομία, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή μας. Ως προς την ελληνική οικονομία, τα σημερινά εγκαίνια συμπίπτουν χρονικά με την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και την ταχεία ανάκτηση του αναπτυξιακού βηματισμού της χώρας μας. Και λαμβάνουν χώρα εδώ, στη Θεσσαλονίκη, σε μια πόλη, σε ένα σημαντικό λιμάνι των Βαλκανίων και της Μεσογείου, σε μια πόλη που ανακτά με γοργά βήματα τον κεντρικό της ρόλο ως κόμβος ανάπτυξης των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Σε ό,τι αφορά όμως την ευρύτερη περιοχή μας, η έναρξη των εργασιών του ΤΑΠ λαμβάνει χώρα σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο. Οι χώρες μας, οι χώρες από τον Κάυκασο ως την Κεντρική Μεσόγειο, που ενώνουν την Ασία με την Ευρώπη, καλούνται να υποστηρίξουν την ειρήνη, τη σταθερότητα, την περιφερειακή συνεργασία σε μια ευρύτερη περιοχή συγκρούσεων και αναδυόμενων προκλήσεων. Κρίσεις και συγκρούσεις στο Βορρά, στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και στο Νότο, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ίδιες οι χώρες μας, στην οικονομία, στην διαχείριση των πρωτοφανών προσφυγικών ροών, στην ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό, ο αγωγός ΤΑΠ που θα ανοίξει τον ζωτική σημασίας νότιο διάδρομο φυσικού αερίου, μήκους 3.500 χιλιόμετρων, αποτελεί ένα εγχείρημα περιφερειακής συνεργασίας, όχι μόνο μεγάλης οικονομικής, αλλά και μεγάλης γεωστρατηγικής σημασίας. Σε ό,τι αφορά την οικονομική διάσταση, η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης και η διασφάλιση των πηγών διαφοροποίησης, προμήθειας, αλλά και των οδών φυσικού αερίου αποτελούν θεμέλιο λίθο τόσο της ενεργειακής στρατηγικής της χώρας μας όσο και του συνολικού ευρωπαϊκού σχεδιασμού. Σε ό,τι αφορά την γεωστρατηγική διάσταση, το έργο αυτό μπορεί να βοηθήσει ώστε η ενέργεια να αποτελέσει γέφυρα συνεργασίας και ευημερίας για όλους την περιοχή μας και όχι εφαλτήριο για αποκλεισμούς, επικυριαρχία, κρίσεις και συγκρούσεις. Ο αγωγός προορίζεται σε αρχική φάση να μεταφέρει ετησίως 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αζέρικου φυσικού αερίου, ποσότητα που επαρκεί για την κάλυψη της ενέργειας που καταναλώνουν περίπου 7 εκατομμύρια από την Ιταλία προς την Ανατολική Ευρώπη σε περίπτωση που αυτό παραστεί αναγκαίο. Δικαίως λοιπόν χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα σημαντικότερα έργα που υλοποιούνται παγκοσμίως σε ενεργειακό επίπεδο αυτή την περίοδο. Κατά μήκος της διαδρομής του, ο ΤΑΠ μπορεί να διασυνδεθεί με υφιστάμενους ή σχεδιαζόμενους αγωγούς, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι ο νότιος διάδρομος φυσικού αερίου θα προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερες ενεργειακές αγορές. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί ο σχεδιαζόμενος ελληνοβουλγαρικός διασυνδετήριος αγωγός φυσικού αερίου, ο λεγόμενος IGB, έργο που και αυτό έχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον ενεργειακό σχεδιασμό της πατρίδας μας, καθώς μπορεί να λειτουργήσει
ως γέφυρα για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς τις χώρες της νότιο-ανατολικής αλλά και της κεντρικής Ευρώπης. Στη βάση αυτού του πλαισίου, η Ελλάδα προχωράει μεθοδικά στην οικοδόμηση μιας πολυδιάστατης ενεργειακής πολιτικής μέσα από την ενδυνάμωση διεθνών συνεργασιών αλλά και την υλοποίηση έργων που αναβαθμίζουν τις γεωπολιτικές και αναπτυξιακές δυνατότητές της. Ο ενεργειακός χάρτης της νοτιοανατολικής Ευρώπης μεταμορφώνεται και η Ελλάδα καθίσταται ενεργειακός κόμβος στην περιοχή. Έργα όπως η αγωγή TAP και IGB σε συνδυασμό με την σχεδιαζόμενη δημιουργία πλωτού σταθμού αποθήκευσης και επαναεροποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και με το έργο της αναβάθμισης του σταθμού LNG της Ρεβιθούσας, όχι μόνο αποτελούν εξαιρετικά σημαντικά ενεργειακά εγχειρήματα, αλλά την ίδια στιγμή συνιστούν δομικά στοιχεία της επιδιωκόμενης παραγωγικής ανασυγκρότησης της πατρίδας μας. Με έναν προϋπολογισμό λοιπόν που υπερβαίνει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, ο TAP είναι μία από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, βάζοντάς την για πρώτη φορά με όρους κατασκευής και όχι απλώς σχεδιασμού στον ενεργειακό χάρτη, στον χάρτη των αγωγών. Η απασχόληση από την υλοποίηση του έργου υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τις 8.000 θέσεις εργασίας που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία. Ιδιαίτερα σημαντική δε είναι η εμπλοκή των ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνικής βιομηχανίας τόσο στο κατασκευαστικό σκέλος του αγωγού και των σταθμών συμπίεσης όσο και στο κομμάτι της προμήθειας των υλικών για τα χερσαία τμήματα του αγωγού που θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα. Ήδη έχουν συμβολαιοποιηθεί 270.000 τόνοι σωληναγωγών μήκους περίπου 500 χιλιόμετρων αποκλειστικά από ελληνικές επιχειρήσεις. Οι ελληνικές βιομηχανίες της περιοχής θα επωφεληθούν από την επικείμενη μείωση του ενεργειακού κόστους, ενώ νέες επιχειρήσεις θα εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες για οικονομίες φάσματος που διανοίγονται. Οι πυκνές διακλαδικές αλληλεξαρτήσεις του έργου θα ωφελήσουν μια πληθώρα τεχνικών επαγγελμάτων και θα ενισχύσουν την απασχόληση σε τοπικό επίπεδο, ενώ παράλληλα σημαντικά θα είναι και τα ωφέλη που θα προκύψουν για τα νοικοκυριά και τους τελικούς καταναλωτές φυσικού αερίου. Επιπλέον, ταυτόχρονα με την κατασκευή του αγωγού, θα προχωρήσει και η υλοποίηση ενός εκτεταμένου προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο των ανταποδοτικών ωφελών προς τις τοπικές κοινωνίες. Θέλω να σημειώσω ότι ο αρχικός σχεδιασμός του προγράμματος αφορούσε σε μόλις 11 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αυξήθηκε σημαντικά και πλέον πρόκειται να αποτυπωθεί σε πολύ συγκεκριμένα έργα προς όφελος όλων των περιοχών από όπου θα διέρχεται ο αγωγός. Ταυτόχρονα και προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο περιβαλλοντικός και κοινωνικός αντίκτυπος του έργου, έχουμε λάβει όλες τις απαραίτητες εξασφαλίσεις για τη μέγιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος υπό τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις. Όπως ανέφερα και εισαγωγικά, φίλες και φίλοι, η επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος στο οποίο βρίσκεται η ελληνική οικονομία και η αισιοδοξία, η ελπίδα ότι περνάμε την πιο δύσκολη στιγμή, τον πιο δύσκολο κάβο και ανοιγόμαστε σε ένα πλαίσιο, σε μια προοπτική σταθερότητας. Η επιτυχημένη λοιπόν ολοκλήρωση της αξιολόγησης έρει την αβεβαιότητα γύρω από την οποία βρίσκονταν η ελληνική οικονομία το προηγούμενο διάστημα και οδηγεί την ελληνική οικονομία, δημιουργεί θα έλεγα ένα σταθερό περιβάλλον
για τη μαζική προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων στην Ελλάδα. Και όλα αυτά χωρίς να μετακινηθούμε από τη Συμφωνία του Αυγούστου, χωρίς επιπρόσθετα μέτρα, ολοκληρώνουμε την αξιολόγηση έχοντας κρατήσει την οικονομία αλλά και την κοινωνία όρθια. Στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, επιστρέφουμε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Τα χρήματα που θα εκταμιευθούν άμεσα θα συμπεριλάβουν το μεγαλύτερο μέρος από τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου, γεγονός που αναμένεται να δώσει βαθιά ανάσα στην αγορά. Ταυτόχρονα η ανεργία αποκλιμακώνεται, τα έσοδα του προϋπολογισμού υπεραπόδωσαν των προκαθορισμένων στόχων, παρεμβάσεις όπως ο αναπτυξιακός νόμος που θα ψηφιστεί αρχές του Ιούνιου, η δημιουργία εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων, η συμμετοχή και της Ελλάδας που τόσο το έχει ανάγκη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και ένα πλέγμα αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που πατάσει τη γραφειοκρατία, είναι ενέργειες που θα ξαναβάλουν την Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης, είναι ενέργειες που θα βάλουν την Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια σε μια διατηρήσιμη τροχιά αυτοδύναμης ανάπτυξης. Παράλληλα, η Συμφωνία Διευθέτησης του Ελληνικού Χρέους, που αναμένουμε να επικυρωθεί την επόμενη εβδομάδα από το Eurogroup, θα προβλέπει την μείωση των δαπανών εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους και θα ελευθερώνει πόρους για επενδύσεις και αύξηση της απασχόλησης. Και αυτό, ξέρετε, θα σηματοδοτήσει κάτι πολύ ουσιαστικότερο. Με την επίλυση του ζητήματος του χρέους, η αστάθεια και η αβεβαιότητα φεύγουν οριστικά, επιτρέποντας στην ελληνική οικονομία να εκδηλώσει την παραγωγική της δυναμική, πράγμα που θα οδηγήσει σε ένα οριστικό πέρασμα σε μια νέα εποχή. Η εξέλιξη αυτή λειτουργεί προωθητικά για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών και την ταχύτερη έξοδο από την περίοδο των μνημονίων. Αυτή τη νέα εποχή, λοιπόν, ερχόμαστε σήμερα να σηματοδοτήσουμε με τα εγγένεια του ΤΑΠ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη νέα εποχή στην οποία εισέρχεται η Ελλάδα, αλλά και η Ευρώπη, προαναγγέλουμε σήμερα με τα εγγένεια του ΤΑΠ. Και γι' αυτό το λόγο, για αυτή την ευτυχή συγκυρία, τη σύμπτωση, τα εγγένεια του ΤΑΠ να συνδυάζονται με θετικές ειδήσεις για την ελληνική οικονομία, γι' αυτό το λόγο έχουμε σήμερα, θα έλεγα, διπλό λόγο. Και αυτό το γεγονός έχουμε διπλό λόγο να είμαστε χαρούμενοι αλλά και αισιόδοξοι για ένα καλύτερο αύριο. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που βρισκόσαστε εδώ, να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της εκδήλωσης και να ευχηθώ καλές εργασίες ενός αγωγού που θα φέρει τις χώρες μας και τους λαούς μας σε μια ταραγμένη περιοχή, αλλά μια περιοχή που χρειάζεται συνεργασία, ανάπτυξη, ειρήνη, πρόοδο. Θα φέρει λοιπόν αυτός ο αγωγός τους λαούς μας και τις χώρες μας πιο κοντά σε μια εποχή ευημερίας, συνεργασίας και πρόοδου, αλλά και οικονομικής ανάπτυξης με κοινωνικό πρόσημο. Σας ευχαριστώ θερμά. Να ακούσαμε.